Πριν αρχίσουμε τη συνάντηση, να θυμίσω σε αυτούς τους αδελφούς και τις αδελφές που δεν το γνωρίζουν ότι την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε τη μεγάλη χαρά πρώτα απ' όλα να φιλοξενούμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού από το Σάββατο στον Εσπερινό. Την Κυριακή το πρωί θα είναι λειτουργός και το απόγευμα, μετά την ομιλία που θα κάνει επάνω, σε αυτόν τον χώρο, θα μεταφερθούμε λιγάκι δεξιά, που είναι σχεδόν έτοιμο, τουλάχιστον από τις πολύ μεγάλες εργασίες, το παρεκκλήσιο των νεοφανών οσίων Πορφυρίου και Παϊσίου. Εκεί θα αναπέμψει ευχαριστήριο, δοξολογία, και πλέον θα αρχίσουμε να λειτουργούμε και αυτό το παρεκκλήσιο, έτσι ώστε η χάρις του Θεού περισσότερο πλούσια να έρχεται στις ψυχές μας. Επειδή πολλοί ζητήσατε τις εικόνες των Αγίων αυτών, εμείς κάναμε την εξής σκέψη και την θέτουμε υπόψη σας. Για να μην πάρετε ξεχωριστά τις εικόνες, τις εντάξαμε στην εικόνα του ημερολογίου του έτους 2017, το οποίο προσφέρει ο ναός μας. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας το ημερολόγιο, έχετε δύο μεγάλα πλεονεκτήματα, να το πω. Πρώτα απ' όλα θα έχετε τις εικόνες των οσίων Παϊσίου και Πορφυρίου στο ναό σας, και δεύτερον θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ να περάσουμε στο άλλο, στην άλλη φάση που έχει σχέση με τον εξοραϊσμό του παρεκκλησίου, που είναι η αγιογράφησή του. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά προχωράμε. Μέχρι εδώ, με τη χάρη του Θεού και τη δική σας βοήθεια, τα καταφέραμε. Από εδώ και μετά αρχίζουμε πάλι να ζητούμε βοήθεια. Έχει ο καλός Θεός, δεν θα μας αφήσει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει, και μην ξεχάσουμε ότι ο επίλογος των Δημητρίων θα είναι η υποδοχή που θα κάνουμε μέσα στο ναό μας της εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτισσας από την Ιερά Μονή Ιδύρων του Αγίου Όρους. Και το δικό της παρεκκλήσιο ετοιμάζεται σιγά σιγά, στην κατάλληλη στιγμή θα κάνουμε και εκεί την επίσημη έναρξη λειτουργίας του, αλλά περί αυτού θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως. Αυτά όσον αφορά τις ανακοινώσεις. Αύριο θα σας παρακαλέσω να μην λησμονήσουμε. Θα έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο εξίσου με τον σημερινό, όπως και οι προηγούμενοι άλλωστε. Θα μας έρθει από τη Μονή Φιλοθέου ο πατήρ Λουκάς. Όσοι άνδρες έχουν επισκεφθεί τη Μονή Φιλοθέου, τον έχουν γνωρίσει από τη συζήτηση που κάνει με όλους τους επισκέπτες εκεί στο λεγόμενο Φλαμούρι, σε αυτό το σημείο. Και το βράδυ είναι Παρασκευή, την επόμενη μέρα είναι Σάββατο, δεν έχετε τόσες πολλές υποχρεώσεις, θα έχουμε μία πολύ ωραία οικογενειακή, θα λέγαμε, αγρυπνία, θα ψάλουν τα δικά μας τα παιδιά και λειτουργός θα είναι ο πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής μας. Αυτά λοιπόν ως ανακοινώσεις. Τώρα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τον πατέρα Αρσένιο να απαντά στις δικές σας ερωτήσεις. Ελπίζω να είναι πολλές. Μεταξύ μας μην τον λυπηθείτε, ρωτήστε τον πολλά. Όσα περισσότερα τον ρωτάτε, τόσο περισσότερο λάδι βγάζει. Την ελιά, μα την αφήσετε να τη βλέπετε, θα πεθάνετε από το αλάτο το φαγητό. Αν την πιέσετε, θα στάξει λίγο λάδι. Τώρα λοιπόν, σας δίνω εγώ το έναυσμα. Κανονίστε εσείς πώς θα το αξιοποιήσετε. Μέχρι τις 9 και 4 θα ακούμε τον πατέρα Αρσένιο που θα απαντάει. Μετά θα δούμε για 10 λεπτά τις φωτογραφίες που αναφέρονται στη Μονή του Αγίου Γεωργίου, πατέρα Αρσένιε. Και γιατί θα δούμε αυτές τις φωτογραφίες? Διότι όταν είχε ξαναέρθει πέρυσι, νομίζω, και είχαμε κάνει τη συνάντησή μας, θυμόσαστε που είχαμε πει υπάρχουν ανάγκες μεγάλες και ο καθένας από το εστέρημά του κάτι προσέφερε. Αυτό που προσφέρατε θα δείτε μέσα από τις φωτογραφίες τι έγινε, πού πήγε, πώς αξιοποιήθηκε, ώστε να έχουμε και τα τεκμήρια, την απόδειξη το ότι ό,τι προσφέρουμε με τη χάρη του Θεού πιάνει τόπο, προς δόξαν Θεού. Και δεν θα τον απασχολήσουμε μετά, διότι πρέπει 3 λεπτά να πάρει μια ανάσα, ώστε 9:30
να μπορέσει να κάνει και το τελευταίο μέρος της σημερινής ημέρας, που είναι το πιο σπουδαίο, η αγρυπνία. Αυτά από μένα, πατέρα Αρσένια. Ελάτε λοιπόν για να ακούσετε τις ερωτήσεις, καθότι του αρέσει όρθιος να απαντάει. Τεκμήριο αγάπης και ευγνωμοσύνης για την αγάπη σας για όσα προσφέρατε την περασμένη φορά. Θα δείτε, γι' αυτό κάναμε αυτή τη μικρή ταινιούλα με τις φωτογραφίες από το μοναστήρι μας, ώστε ευγνωμόνως και εμείς να ανταποδώσουμε τη δική σας αγάπη και να σας πούμε ότι και ένα σέντ που στέλνετε πιάνει τόπο στον τόπο μας. Ήταν τότε η ανάγκη για να γίνουν τα τείχη της Μονής και θα τα δείτε τώρα ανορθωμένα. Δεν έχουν ακόμα τελειώσει, αλλά δόξα τω Θεώ η ασφάλεια υπάρχει. Δεύτερον, το Σοφία, το ορθή μάλλον, λόγο έχει γιατί όταν κάθομαι Πάτερ Ματθαίε δεν βλέπω τα χαρούμενα πρόσωπά τους και στερούμε αυτό το πράγμα. Και αυτό με στεναχωρεί. Χαροποιώ, είναι μεγάλη μου χαρά να τους βλέπω μπροστά μου και να βλέπω έναν έναν τον άνθρωπο και να τον αφουγκράζομαι. Λοιπόν, είμαι όλος δικός σας, ξεζουμίστε με, όπως είπε ο Πάτερ, δικό σας είμαι. Πάτερ Αρσένιε. Χαίρετε. Το όνομά σας. Πέτρος. Χαίρομαι πολύ, κύριε Πέτρο μου. Εντάξει, όχι εκεί. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω για τις εικόνες που μιλήσατε. Όταν πάμε στην εκκλησία και βγαίνουμε από την εκκλησία, πρέπει να είμαστε και καλύτεροι άνθρωποι. Δεν πρέπει να είμαστε. Υποτίθεται. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, και όταν πλησιάζει τους ανθρώπους που γνωρίζεις και τους δίνεις το χέρι για να ζητήσεις τις χώρες, δεν την παίρνουν. Τότε τι πρέπει να κάνουν? Τίποτα. Εσύ το χρέος σου το έκανες, κύριε Πέτρο. Εσείς θα πείτε συγχωρέστε μου. Και άμα εκείνοι δεν απαντούσαν, λέει ο Χριστός, εκεί που θα πηγαίνετε θα λέτε ειρήνη μην. Και αν είναι ο κάτοικος τέκνων της ειρήνης, τότε θα ενστερνιστεί την ειρήνη και θα ειρηνεύσει κι αυτός. Αλλιώς, εσύ αρκέσου στο μισθό ότι του είπες συγχώραμε. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα μη σε απασχολεί. Απλούστατα, όταν όμως τον θυμάσαι, όπως λένε οι πατέρες, είναι να μην αναστατώνεσαι, να του εύχεσαι τον παράδεισο μέσα από την καρδιά. Γιατί συμβαίνει να δεις το χέρι και όμως το δίνει. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Συμβαίνει και αυτό. Ή συμβαίνει να σου απαντήσει και να σου πει ναι, αλλά εσύ έκανες αυτό και σε έκανες το άλλο και να σε κοπανάει σαν το χταπόδι. Κάνε το βλάκα λίγο εκεί, πες συγχώραμε τέλος πάντων, ευλόγησε και τελείωσε η υπόθεση. Και αν δεν το δώσει, μη σε νοιάζει. Εσύ το χρέος σου το έκανες μπροστά σου. Απέναντι στον Χριστό.